Χαιρετίζω τους φίλους και τις φίλες μου σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες που είναι το στήριγμα της Ένωσης Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα δημοκρατικό κόμμα που ιδρύθηκε επειδή το ΠΑΣΟΚ μας πρόδωσε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν από το 1974 που ιδρύθηκε. Κανονικά θα έπρεπε εμείς σαν κεντρώοι να κατεβαίνουμε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αφού ισχυρίζεται ότι είναι κεντρό κόμμα και εκείνο και συνεχίζει την κληρονομιά του γέρου της δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν εμπόδια. Ποια είναι τα εμπόδια? Δεν θέσπισε την απλή αναλογική σε όλη την 20ετή θητεία του το ΠΑΣΟΚ. Και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είχε πει ότι κράτος χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Επίσης, είχε υποσχεθεί και άλλα πράγματα. Λαϊκή συμμετοχή, δημοκρατία, ισοπολιτεία. Ήταν ζητούμενα αυτά της μεταπολίτευσης, τα οποία τα υποσχέθηκε το ΠΑΣΟΚ το 1974. Όταν ήρθε όμως στην εξουσία, αντί να φτιάξει σοσιαλισμό, αντί να φτιάξει δημοκρατία, άρχισε να βολεύει τους ημέτερους και τους μανδαρίνους του, άρχισαν να δημιουργούνται τροκτικά, κλέφτες, λοποδίτες, λυπάμαι που εκφράζομαι έτσι, αλλά να θυμηθούμε τον Καμπάνη της ΕΒΟ, να θυμηθούμε τον Βουρνά τον ΕΛΤΑ, να θυμηθούμε όλες εκείνες τις ιστορίες του Ανδρέα Παπανδρέου με τη βίλα που αγόρασε, που δήλωσε πόθεν έσχες 268 εκατομμύρια δραχμές τότε, που ήταν πολύ μεγαλύτερη αξία η βίλα και άρα έκανε ψευδή δήλωση πόθεν έσχες. Να θυμηθούμε τις ιστορίες του ΟΠΑΠ με τη διανομή της κρατικής διαφήμισης επί ΠΑΣΟΚ, που οι μέτεροι εκδότες και οι μέτεροι δημοσιογράφοι έτρωγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Να θυμηθούμε τις εντάξεις σε αναπτυξιακά σχέδια που δεν παρήχοντο αξιοκρατικά αλλά μόνο στους ημέτερους που προσέφεραν μίζα, και να θυμηθούμε βέβαια και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, το οποίο ήταν το κορυφαίο σκάνδαλο της εποχής ΠΑΣΟΚ Σιμίτη. Ένα σκάνδαλο μέσω του οποίου 6-7 μεγαλοεκδότες, οι σημερινοί καναλάρχες, φάγανε τα λεφτά του ελληνικού λαού το 99, όλων των απλών ανθρώπων, των μικρομεσαίων οικογενειών. Είναι λοιπόν μεγάλα τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ όλοι οι ενεχόμενοι, και εμποδίζεται έτσι ένας δημοκρατικός άνθρωπος, ένας δημοκρατικός πολιτικός να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή να συνεργάζεται με όλους εκεί μέσα. Είναι εμπόδιο. Υπάρχουν όμως και άλλα εμπόδια, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανακόλουθη πορεία σε όλα τα ζητήματα. Στην αρχή ήρθε και είπε θα διώξω τις πολυεθνικές και μετά παρακαλούσε τις πολυεθνικές και έδινε ειδικά κίνητρα για να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Επίσης το ΠΑΣΟΚ είπε και άλλα πράγματα τα οποία δεν τήρησε, όπως λόγου χάρη θα κάνουμε πανεπιστήμια, είπε στην αρχή, και θα μπαίνουν όλα τα παιδιά χωρίς εξετάσεις. Ενθυμίστε, το είχε πει και αυτό πρώτο 81. Πράγμα που ήταν ανέφικτο. Αλλά το είχε πει για να πάρει ψήφους. Σε όλη την πορεία το ΠΑΣΟΚ ψηφοθυρούσε, αντέγραφε τη γλώσσα της αριστεράς και πολεμούσε να κρατηθεί με τα δόντια στην εξουσία. Και την απλή αναλογική πότε τη θυμήθηκε? Το 89, όταν κατέρεε για να κλείσει το δρόμο στη δεξιά. Ενώ η απλή αναλογική έπρεπε να είναι μόνιμο αίτημα της δημοκρατικής Ελλάδας. Στο ίδιο στην ΕΟΚ, έλεγε έξω από την ΕΟΚ, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Όταν αργότερα ήρθε στην εξουσία, κουβαλούσε εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου όλους τους ηγέτες της Ευρώπης και έλεγε και έκανε δημόσιες σχέσεις και έλεγε η θέση μας είναι στην Ευρώπη, και εκεί ανακόλουθω. Είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε.
Αλλά τούτος εδώ ηγέτης του Πασόκο καινούριος, ο Γεωργάκης, ο εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα, είναι σε όλα τα θέματα και αυτός ανακόλουθος. Τώρα, στο οικονομικό του πρόγραμμα, πήγε στη Θεσσαλονίκη και έκανε εξαγγελία προγράμματος 100 ημερών. Και θα δώσει, λέει, παροχές. Ενώ ήδη το χρέος στο κρατικό προϋπολογισμό μέχρι στιγμής, τώρα που είναι Σεπτέμβριος, είναι 10 δις το άνοιγμα, η μαύρη τρύπα για φέτος. Και ενώ η Ευρώπη πιέζει να μειώσουμε το έλλειμμα, εκείνος υπόσχεται. Στο λαό τον απλό θέλουμε να δώσουμε. Αλλά δεν πρέπει βέβαια και την σταθερότητα της οικονομίας να την υπονομεύσουμε. Πρέπει να παράγουμε έσοδο και να δώσουμε. Και να μην το γεύονται οι πλούσιοι και οι επιτίδιοι, αλλά αυτοί που πρέπει, οι απλοί άνθρωποι, οι απλές οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά, οι άνεργοι, τα άτομα με ειδικές ικανότητες, οι μονογονικές οικογένειες, οι αγρότες μας που έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη. Είναι ανάγκη να στηρίξουμε τους φτωχούς. Αλλά αυτό θα γίνει με θυσίες των εχόντων και κατεχόντων. Το είχε πει ο κύριος Σιμίτης, όμως δεν το είχε κάνει. Όλα αυτά η Ένωση Κεντρών τα επαγγέλλεται. Η Ένωση Κεντρών θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί η οικονομία, να δημιουργηθεί βιομηχανία ξανά, γιατί σχεδόν έχει εκμηδενιστεί, να ζωντανέψει το εμπόριο, να κινηθεί η αγορά και μέσα από εκεί να βοηθηθεί ο φτωχός κόσμος. Οι πλούσιοι θα θέλαν να δώσουν συνεισφορά στο κράτος, αλλά φοβούνται γιατί κυβερνούν μέσα στην κυβέρνηση επιτίδιοι και τροκτικά και τα τρώνε εκείνοι. Συναντώ πλουσίους που μου λένε, θα θέλαμε κύριε Βασίλη Λεβέντη να δώσουμε βοήθεια στο κράτος και για τους φτωχούς ανθρώπους, αλλά τα κλέβουν οι κυβερνώντες. Ο κύριος Καραμαλής και αυτός έκανε ένα λάθος. Άφησε μία πενταετία άκαρπη και έρχεται στο τέλος της πενταετίας και τώρα διαπιστώνει την κακή εικόνα της οικονομίας. Ενώ είχε έρθει με σύνθημα τη διαφάνεια, με σύνθημα το νοικοκύρεμα, διόριζε και εκείνος συμβασιούχους. Διόριζε και εκείνος με διάφορους τρόπους. Αύξανε και εκείνος τα βάρη. Τώρα βέβαια κατάλαβε ότι οδεύουμε προς φτώχευση και δυσκολεύεται και λέει την αλήθεια και φοβάται μήπως είναι πρωθυπουργός της φτώχευσης και γι' αυτό κάνει τις εκλογές. Στις εκλογές της 4ης του Οκτώβρη δεν θα βγει κανένα κόμμα αυτοδύναμο. Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τη διαφορά που το χωρίζει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει τη δεξαμενή ψήφων του κυρίου Καρατζαφέρη και πιθανώς ο κύριος Καρατζαφέρης και η ακροδεξιά να μείνουν έξω από τη Βουλή, γιατί θα υπάρξει πόλωση την τελευταία εβδομάδα. Και το κόμμα του συνασπισμού είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα στο 3%. Εκείνο που προέχει είναι να μπει ο κεντρός χώρος στη Βουλή, να μπει ο προδομένος χώρος του κέντρου, αυτοτελώς, όχι σαν ουρά είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προέχει, να παρουσιαστεί η ηθική, οι αξίες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Νικόλαου Πλαστήρα. Αυτές να παρουσιαστούν στη Βουλή και να αγωνιστούμε για τη φτώχεια. Να υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια στα εθνικά θέματα και κοινωνική πολιτική στήριξη των αδυνάτων στο εσωτερικό της χώρας. Και οι έχοντες και κατέχοντες να κάνουν θυσίες, αλλά να υπάρχει και κράτος, όχι βαθύ κράτος, κράτος που να λειτουργεί δημοκρατικά, ηθικά, που να εμπιστεύεται τον πολίτη και ο πολίτης εκείνο. Η Ένωση Κεντρών μετέχει με πλήρες συνδυασμούς σε όλη τη χώρα. Βλέπετε το διωγμό και το εμπάργκο που μου κάνουν τα μέσα ενημέρωσης. Βλέπετε πώς προβάλλουν τους άλλους, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα νικήσουν.